Ιακώβο. Ιακώβο, μου πήγα να σου πω έτσι να κάνουμε μια πλάκα, αλλά μου τα χάλασαν. Είπα πάμε στη Λεβέντη για να συναντήσουμε τον Λεβέντη δεν μας. Κατάλαβες καλά, θα την ξανακάνεις. Λοιπόν, έτσι. Πάμε στην λοιπόν, εδώ Λεβέντη. Και σκεφτόμουν πριν, ήμουν πάνω στα κυκλειδώματα εδώ και θα σου έλεγα πως της φυλακής τα σίδερα είναι για τους Λεβέντες. Εμείς όμως δεν είμαστε στη φυλακή. Είμαστε στο κέντρο της Λευκωσίας, η Λευκωσία που αλλάζει. Όσοι κινήθηκαν στο κέντρο τις προηγούμενες μέρες θα πρόσεξαν πως άλλος ένας δρόμος έκλεισε στα πλαίσια της ανάπλασης του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου Ευαγόρου και μου διαφεύγει ακόμα μία οδός και η στάση Κράτους τα βρήκαμε κύριε Φάκα. Καθώς έχει κλείσει η οδός Αναστασίου Λεβέντη, είναι ο δρόμος που συνεχίζει από την λεωφόρο Μακαρίου. Είναι τα φώτα, εδώ η διασταύρωση με την λεωφόρο Ευαγόρου. Και έχει κλείσει ο δρόμος εδώ της Αναστασίου Λεβέντης, καθώς μπήκαν οι μπουλτόζες προκειμένου να αλλάξει μορφή αυτός ο δρόμος. Είμαστε εδώ με τον Δημοτικό Σύμβουλο Λευκωσίας και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κυκλοφοριακού του Δήμου, τον Χρήστα Θοδοφάκα, τον οποίο χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι, αγαπητοί Κάτια, και σε όλους τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, έκλεισε ο δρόμος από την προηγούμενη Τετάρτη, κύριε Φάκα. Η ανακοίνωση του Δημαρχείου λέει: μετρήστε τους 5 μήνες. Ελπίζουμε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος περισσότερο. Δώστε μας λίγο την εικόνα το τι θα συναντήσει ο κόσμος Θεού θέλοντος σε 5 μήνες από σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι εκτός από την Πλατεία Ελευθερίας που ήταν άλλη μεγάλη υπόθεση, ευτυχώς όλα τα έργα του Δήμου Λευκωσίας είναι εντός των χρονοδιαγραμμάτων τους. Να αναφέρουμε ότι βρισκόμαστε, όπως είπετε, στην οδό Αναστασίου Λεβέντη, την πρώην Λεωνίδου, όπως κάποιοι παλαιότεροι γνωρίζουν, εδώ που είναι χτισμένη πλέον η Λεβέντη ως πινακοθήκη. Και να αναφέρουμε ότι οι εργασίες που ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα εντάσσονται στη β' φάση της μεγάλης ανάπλασης του εμπορικού κέντρου Μακαρίου Στάση Κράτου Ευαγόρου, όπως έχετε αναφέρει. Ήταν τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν η οδό Στάση Κράτου, όπου είδαμε το ωφέλη της πάρα πολύ όμορφα, τα οποία ολοκληρώθηκαν. Και πρόσφατα έχει παραδοθεί και η λεωφόρος Μακαρίου, η οποία είναι η κύρια εργασία της β' φάσεως. Όμως, όπως πολλές φορές είχαμε πει, ότι η β' φάση δεν είχε ολοκληρωθεί, αφού είχε απομείνει η Αναστασίου Λεβέντη και κάποιοι παράδρομοι, όπως η Μπουμπουλίνας, η Αρνάλδας και η Ξενοπούλου, αν δεν μου διαφεύγει λάθος. Και ως εκ τούτου, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, παρόλο ότι έχει παραδοθεί πανέμορφη πλέον λεωφόρο Μακαρίου, την οποία έχουμε δει, εξελίσσονται εργασίες εδώ και στους άλλους δρόμους που έχω αναφέρει. Ο σκοπός της αυτής της πολύ μεγάλης ανάπλασης σαφώς είναι για να αναζωογονήσουμε το κέντρο της Λευκωσίας, που τα προηγούμενα χρόνια είχε έλθει σε μαρασμό λόγω και της οικονομικής αλλά και πολυοδομικής κρίσης. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι ο κόσμος απολαμβάνει πλέον αυτές τις μεγάλες αναπλάσεις που κάνει ο Δήμος Λευκωσίας. Τις απολαμβάνει. Ωστόσο, κύριε Φάκα, υπάρχουν και προβλήματα. Τα έχουμε δει, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το καθεστώς αστυνόμευσης εδώ στη Μακαρίου. Να μας δώσετε λίγο την εικόνα. Εδώ που στεκόμαστε αυτή τη στιγμή, θα συνεχίσει η ίδια μορφή που έχει η Μακαρίου σήμερα και στην οδό Αναστασίου Λεβέντη? Τα οχήματα πώς θα κινούνται? Θα υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσει κάποιος ευθεία για να βγει κάτω στη στάση των λεωφορείων και στη λεωφόρο Μύρου? Μάλιστα, αναφέρουμε ότι κατασκευαστικά θα είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο, ο ίδιος σχεδιασμός με τη λεωφόρο Μακαρίου, δηλαδή δύο λωρίδες κυκλοφορίας εντός του κυρίου δρόμου, και δεξιά και αριστερά θα γίνουν ισοεπίπεδα πάρα πολύ μεγάλα πεζοδρόμια. Να αναφέρουμε ότι ο δρόμος θα γίνει κοινής χρήσης με προτεραιότητα στους πεζούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που ο Δήμος Λευκωσίας έκανε για πρώτη φορά εδώ στο κέντρο του, όπως και στη στάση Κράτους, όπου στο δρόμο, αγαπητή Κάτια, δεν έχουν προτεραιότητα τα αυτοκίνητα, αλλά προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι, τα άτομα στα τροχοκαθίσματα, οι ποδηλάτες. Το όριο ταχύτητας θα μειωθεί, όπως έγινε ήδη και στη Μακαρίου, από 50 σε 20 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα μπορούν οι άνθρωποι και μπορούν οι πεζοί να το ξέρουν ότι δικαιούνται να είναι εντός του οδοστρώματος και είναι υπόχρεα τα αυτοκίνητα να συμμορφώνονται και να ακολουθούν το όριο ταχύτητας των 20 χιλιόμετρων. Όσον αφορά τη ρύθμιση, η ρύθμιση αυτή τη στιγμή της Αναστασίου Λεβέντη, οι δύο λωρίδες είναι αμφίδρομες για εξουσιοδοτημένα οχήματα. Είναι αμφίδρομη αυτή τη στιγμή η Αναστασίου Λεβέντη, ενώ προηγουμένως ή πρωτού κλείσει, να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μονόδρομος, όπου είχε κατεύθυνση από την πλατεία Σολομού προς την Ευαγόρου. Ενώ αυτή τη στιγμή, όταν θα ολοκληρωθεί, θα είναι δύο λωρίδες αμφίδρομες, μία προς κάθε κατεύθυνση. Λοιπόν, το ίδιο καθεστώς που ισχύει με την Μακαρίου, ο κύριος Φάκας πριν από λίγο κάτι μου έλεγε πως η Μακαρίου κανονικά ο σχεδιασμός μέχρι τις 18, είπαμε. 15 Φεβρουαρίου υπάρχει η έγκριση από την αστυνομία για να ισχύει αυτή η μονοδρόμηση. Είμαστε σε ένα διάλογο με την αστυνομία, όπως έχουμε και προηγουμένως αναφέρει. Έτσι, τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε τι θα μέλει γενέσει. Όμως, να αναφέρουμε ότι
Ο Δήμος Λευκωσίας έχει πολλές φορές πει ότι ασφαλώς ο αρχικός σχεδιασμός είναι η είσοδος μόνο των εξουσιοδοτημένων οχημάτων σε αμφίδρομη φορά. Εν τούτης όμως ότι επειδή μέρος του αρχικού σχεδιασμού που ήταν η αυτόματη επισήμανση δεν έχει ολοκληρωθεί, εισηγηθήκαμε αυτή τη μονοδρόμηση την προσωρινή. Το είπαμε από την αρχή ότι είναι για προσωρινό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση όλου του έργου, διότι σήμερα είναι η απόδειξη αυτή τη στιγμή που μιλούμε, αγαπητοί κάτι, ότι πράγματι η β' φάση δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα γι' αυτό είχαμε πει ότι για ένα μεταβατικό στάδιο θεωρήσαμε ως καλύτερη λύση την μονοδρόμηση της λεωφόρου Μακαρίου, όπου και τα αυτοκίνητα καθημερινώς την διελεύονται, και να πούμε ότι θα αναμένουμε μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου. Να πούμε κιόλας ότι κάποιοι λόγοι οι οποίοι μας όθησαν να εισηγηθούμε αυτή την προσωρινή πάντοτε μονοδρόμηση ήταν ότι επειδή εξελίσσονται και εργασίες στους παράδρομους, όπως έχουμε αναφέρει, άρα για να εφαρμοστεί ένα σχεδιασμό στην ολότητά του, θα πρέπει να έχουν ήδη εφαρμοστεί όλες οι παράμετροι του. Άρα, αφού πολλές παράμετροι αυτού του σχεδιασμού δεν είχαν ολοκληρωθεί, γι' αυτό εισηγηθήκαμε τη μονοδρόμηση. Και επίσης να αναφέρουμε ότι γίνονται και εργασίες από τα δημόσια έργα στην Νότια Μακαρίου και Διγενεία Κρήτα, δεν είναι έργο του Δήμου Λευκωσίας. Ως εκ τούτου και αυτός είναι ένας λόγος που είχαμε εισηγηθεί την προσωρινή για ένα μεταβατικό στάδιο μονοδρόμηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φάκα, κάτι και εσύ, αν θυμάσαι την Παρασκευή, τα λέγαμε και από το στούντιο, για αυτή την επιστολή που ο Δήμος Λευκωσίας είχε αποστείλει τόσο στον Υπουργό Μεταφορών όσο και στην Υπουργό Δικαιοσύνης και στον Αρχηγό της Αστυνομίας Κοινοποίηση, προκειμένου να ληφθούν κάποια μέτρα για την αστυνομεύση της Μακαρίου. Είστε διαθετημένοι να αγοράσετε κάμερες. Κάμερες φωτοεπισήμανσης, να σας παραχωρηθούν κινητές κάμερες για να τοποθετηθούν στην Μακαρίου, τόσο για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της λεωφορείου Λωρίδας αλλά και της διατήρησης των 20 χιλιόμετρων ανά ώρα, αλλά και να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσετε υπερορίες. Υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση σε αυτή την επιστολή? Η αλήθεια είναι ότι ισχύει αυτό που έχετε πει, αλλά και δημόσια πολλές φορές το έχουμε πει, ότι αναμένουμε να υπάρξει μεγαλύτερη και καλύτερη αστυνόμευση, διότι η λύση το να κλείνουμε ένα δρόμο διότι δεν υπάρχει κατάλληλη αστυνόμευση δεν θεωρούμε ως Δήμος ότι είναι η ορθότερη. Εν τούτης, επίσημα δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση ή έτσι διαβούλευση. Αυτό ήταν, αυτή η πληροφορία που έχετε πει είναι ορθή, ότι ο Δήμος Λευκωσίας έχει ζητήσει αυτά που έχετε αναφέρει. Αναμένουμε, όμως το λέμε και τώρα, ότι ο Δήμος Λευκωσίας είναι διαθετημένος, αν χρειάζεται, και υπερορίες να τις αναλάβει και κάμερες να αγοράσει, αυτές που υπάρχουν παραδείγματος χάρη στην Διγενεία Κρήτα, για να υπάρχει μόνιμος έλεγχος του ορίου ταχύτητας. Αν επιτρέπετε όμως, επειδή γίνεται αρκετής... Σε ένα λεπτό να πω ότι επειδή έγινε πολλής λόγος πράγματι για το ότι δεν εφαρμόζονται σωστά ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη λεωφορείο Μακαρίου, να πω ότι πολλές φορές πάντοτε όταν εφαρμόζουμε κάτι καινούργιο είναι αναμενόμενο ότι τις πρώτες μέρες δεν θα εφαρμόζεται σωστά. Όσο περνούν οι μέρες είναι καλύτερο, όμως ναι, ζητούμε αστυνόμευση, διότι δεν μπορεί ο Δήμος Λευκωσίας ούτε οι τροχονόμοι έχουν την εξουσία να αστυνομεύουν. Η Λευκωσία μας αλλάζει, ανάπλαση Παλαιού Ασεβή, η πλατεία Ελευθερίας. Συνεχίζουμε και χαιρόμαστε που οι Λευκωσιάτες την απολαμβάνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φάκα, να είστε καλά. Μία μικρή σημείωση, Κάτια, προς όσους μας ακούνε, τους κάτοικους Λευκωσίας και όχι. Πρόσβαση υπάρχει μέσω των πεζοδρομίων. Μπορούν να παρκάρουν στους διάφορους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν γύρω στην πόλη. Υπάρχουν ακόμα κάποιες, μετρημένες στα δάχτυλα των δύο μας χεριών, κάποιες επιχειρήσεις που λειτουργούν εδώ. Ας μην τους δώσουμε, ας μην είναι αυτή η χαριστική τους βολή. Η πινακοθήκη εδώ, η Λεβέντιος, συνεχίζει κανονικά τις εκθέσεις της. Όλοι μπορούμε να απολαμβάνουμε τόσο τις εκθέσεις όσο και τα καταστήματα που βρίσκονται εδώ. Μ' άρεσε. Μπράβο, Λεβέντιο.